Επίσης το Δημοσθένη το Δαβέτα, τον συγγραφέα και εικαστικό ζωγράφο, καθηγητή Πανεπιστημίου στη Γαλλία, στο ΙΕΣΑ, όπως ζει μόνιμα στο Παρίσι. Και μάλιστα και υποψήφιο ευρωβουλευτή με την Ένωση Κέντρου. Βέβαια. Ήτανε και αυτός Λεβέντης, δίπλα στο Λεβέντη. Λοιπόν, πάνω στο Brexit, πρέπει να επισημανθεί πάρα πολύ το θέμα της σχέσεως Κίνας Αμερικής. Εκεί είναι μεγάλο μυστικό πάνω στη στάση του Brexit. Δηλαδή, ο ρόλος τον οποίον παίζει η Κίνα στην παγκόσμιο άνοιγμα των αγορών και ακριβώς αυτή η εθνοκαπιταλιστική της συμπεριφορά, αυτή η συμπεριφορά είναι μια συμπεριφορά η οποία οδήγησε τον Τραμπ να τα βάλει μαζί της, να πάρει κάποιες άμυνες και να επιβάλλει κάποιους άλλους κανόνες στο παιχνίδι. Και εκεί η Βρετανία βέβαια είναι κλασικός γεωπολιτικός, ιστορικός και ψυχολογικός σύμμαχος των Αμερικανών. Αυτό ήθελα μόνο να συμπληρώσω. Στρέφεται όμως η Βρετανία προς την Κίνα και εκεί διαφωνεί λίγο με τον Τραμπ. Ναι, αλλά είναι ψηλοδιαφωνίες. Η βασική γραμμή είναι η γραμμή με την Αμερική, διότι έχει να κάνει με το δυτικό κόσμο, ο οποίος θέλει να μην χάσει τον έλεγχο της υψηλής τεχνολογίας, τον έλεγχο της καινοτομίας. Γι' αυτό και αν δείτε αυτά που κάνουν στην Κίνα, είναι περισσότερο απαγορεύσεις, να μην μπορέσει να έχει το κεφάλαιο πάνω από 15% σε υψηλές επιχειρήσεις, όπου η καινοτομία παίζει την πρωτοβουλία, έχει τον κύριο ρόλο. Εκεί που παίζεται το μέλλον. Θα σας περιγράψω μια ιστορία και θα δείτε πώς καμιά φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται και πώς δεν θέλει να επαναλαμβάνεται. Τι την πίεση. Δεν θα έλεγα οικονομία, θα έλεγα το χρηματοπιστωτικό περισσότερο. Οικονομία είναι και αυτό. Μέρος της οικονομίας είναι, γιατί η οικονομία έχει να κάνει και με την πολιτική ταυτόχρονα. Έχει να κάνει με μια άλλο είδους ισορροπία. Εδώ πέρα είναι πρώτα οι τράπεζες και μετά τα άλλα. Δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε το περιβάλλον, δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε η ταυτότητα, δεν λαμβάνονται υπόψη τόσα άλλα ζητήματα πολιτισμού. Ναι, αλήθεια. Είναι, αυτό και είναι περισσότερο δηλαδή το αριθμητικό, το λογιστικό μέρος. Γι' αυτό και κατά την ταπεινή μου άποψη τα προβλήματα υπάρχουν σε τέτοιο έντονο σημείο. Θέλω να πω, δηλαδή, όταν το 2015 κλείσαν οι τράπεζες, είχαμε πρώτη φορά από τότε που καταγράφουμε στοιχεία. Ότι η Κίνα ενισχύει τις επιχειρήσεις της χωρίς να αφήνει να μπαίνουν σε αυτή τη λογική του καπιταλισμού. Και εκεί γι' αυτό το θέμα κατηγορείται η Κίνα. Οι Αμερικάνοι κατηγορούν την Κίνα για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι υποκλέπτουν τεχνολογία. Ναι, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, είναι μια κλειστή οικονομία. Παρά να υπάρχουν capital controls μόνιμα. Δηλαδή δεν μπορεί ένα ιδιώτη να εξάγει πάνω από 30.000 ευρώ, ας πούμε, για παράδειγμα. Σπάνια χάνει μια κινέζικη επιχείρηση. Σπάνια χάνει μια κινέζικη επιχείρηση, διότι έχει τη χρηματοδότηση του κράτους. Γιατί η Huawei κρατική. Δεν παίζει με τους κανόνες του καπιταλισμού που μπορείς να αναφέρθηκα. Ακριβώς. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Η αυτή τη στιγμή είναι ο πανίσχυρος οργανισμός. Το άλλο το χέρι που θα τα αφήνει να διορθωθούν. Δεν σημαίνει ότι το υιοθετούμε. Δεν είναι κρατικός οργανισμός της Κίνας. Συγγνώμη. Ο κρατικός ΟΤΕ της Κίνας δεν είναι η Huawei. Είναι οι περισσότερες επιχειρήσεις εκεί έχουν ένα ειδικό καθεστώς. Υπάρχει έντονος κρατικός έλεγχος. Όχι μόνο κρατικός και κομματικός. Όχι έντονος. Κομμουνιστικός. Απόλυτο. Είναι ένα κομμουνιστικό. Είναι ένα καθεστώς συγκεκριμένο. Το θέμα είναι ότι εκεί και η Ευρώπη έχει μείνει πίσω. Ξέρετε κάτι, ας πούμε, κάποτε στην παντοκρατορία των τηλεπικοινωνιών μιλάγαμε για την Ericsson, μιλάγαμε για επιχειρήσεις οι οποίες ήταν ευρωπαϊκές. Πάει η Ericsson. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει βγει τελείως εκτός τεχνολογικού παιχνιδιού. Και ποιο είναι το χειρότερο. Ενεργειακά είναι πάρα πολύ εκτεθειμένη. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει αρχίσει και ξοδεύει περισσότερα από αυτά που παράγει. Δηλαδή είναι στηριγμένη στη Ρωσία στο να κάνει εισαγωγή δισεκατομμυρίων κάθε χρόνο για ενέργεια και σε άλλες χώρες. Την ίδια στιγμή αυτά που παράγει δεν είναι πια τόσο ικανά ώστε να την κρατήσουν όρθια. Έχει γίνει δηλαδή από εξαγωγές πελάτης πια. Πελάτης της Κίνας. Πελάτης των Αμερικάνων για τεχνολογία, πελάτης της Ρωσίας για την ενέργεια, πελάτης και ξαφνικά δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη έχει αρχίσει και παλεύει να έχει μια ανάπτυξη σοβαρή που δεν την καταφέρνει, γιατί 1% ανάπτυξη δεν ανάπτυξη. Θέλει να αλλάξει και νοοτροπία, να μπει λίγο η θεωρία του Σούμπετερ που θέλει τη δημιουργική καταστροφή. Γιατί το πρόβλημα της Ευρώπης είναι ακριβώς αυτό του προστατευτισμού ή του ότι δίνουμε με τη θεωρία του Κέινες, δίνουμε χρήματα όπου υπάρχει πρόβλημα, το καλύπτουμε λίγο έτσι. Νομίζω ότι έχουμε μείνει πολύ πίσω σε καινοτομία. Ναι.
Αυτό είναι. Πολιτικές σκένες δεν νομίζω ότι έχουμε με τέτοια ενεργεία στην Ευρώπη. Δηλαδή, αν πάμε στην Ισπανία, στην Ελλάδα. Όχι πια, αλλά για χρόνια είχαμε. Μιλήσουμε για Κέινς που έλεγε για εργασία για όλους. Για χρόνια είχαμε τους σοσιαλδημοκράτες. Για πολλά χρόνια. Αλλά τώρα δεν υπάρχει. Τώρα δεν υπάρχει. Όχι, αυτό τώρα δεν υπάρχει. Τώρα γυρίζουμε στο θέμα είναι ότι έχουμε μείνει πίσω σε ανταγωνισμό. Φορότερο έδαφος για να αναπτυχθεί και να δώσει τα αποτελέσματά του. Συν τον παράγοντα. Το κόμμα αποφασίζει. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι ξέρουμε, πάνω από 105 εκατομμύρια νεαροί Κινέζοι στα πανεπιστήμια ασχολούνται με την υψηλή τεχνολογία. Ναι, σας το πω αυτό που επειδή πήγουν πέρσι λοιπόν, και δίδασκα εκεί, θα σας το πω. Κάνουμε το διάλειμμα όμως, γιατί... Ας κάνουμε όμως το διάλειμμα μας. Και τα πούμε. Παραπολιτικά 90. Στο θέμα μας. Ήθελα μία παρατήρηση να κάνω για την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να το. Αν έχω την ελευθερία να το πω τώρα. Βεβαίως. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι πέρα από τις αναλύσεις της οικονομικής που κάναμε, το βασικό πρόβλημα, για να μιλήσουμε λίγο με βάση τους όρους της πολιτικής φιλοσοφίας, αυτό το πρόβλημα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι πρόβλημα ταυτότητας. Έχει τρία βασικά προβλήματα είναι, τα ουσιαστικά. Είναι το μεταναστευτικό, η ταυτότητα. Και επίσης το θέμα του περιβάλλοντος, όπως επίσης και το θέμα της ασφάλειας. Αυτά λίγο πολύ είναι μαζί. Αλλά το θέμα της ταυτότητας είναι κάτι είναι, το οποίο... Είναι ταυτότητα. Βέβαια, βέβαια. Είναι πολύ ουσιαστικό, γιατί ας πούμε στη Γαλλία που μιλάμε με τους άλλους καθηγητές, αλλά και με τους φοιτητές, το ερώτημα είναι, είμαστε πια Γάλλοι? Δεν ξέρουμε τι είμαστε. Είμαστε πια, ξέρω εγώ, ποια κατεύθυνση θα πάρει. Αυτό λοιπόν... Το θέμα του, αυτό το χάος που υπάρχει ανάμεσα στις δύο κυρίαρχες τάσεις οξύνει τα πράγματα, τα οθεί σε μια κατάσταση η οποία δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Ακόμη δεν έχει, πολύ σωστά ακούστηκε ότι δεν υπάρχει ακόμη μια πορεία ξεκάθαρη στο πού πάμε. Πολλοί δεν βάζουν το ζήτημα στη συνέχεια πολιτισμός ή βαρβαρότης. Προσέξτε. Γιατί, διότι λένε η παλιά Ευρώπη αυτή της αλλαγής, η Ευρώπη της νεωτερικότητας, αυτή η Ευρώπη η οποία ήθελε όχι την παγκοσμιοποίηση αλλά μια οικουμενικότητα και μια διεθνή εικόνα, αυτή η Ευρώπη στηριζόταν σε κάποιες πολιτιστικές ρίζες. Μιλάμε για το Ρεμπό, μιλάμε για τους διαφωτιστές, μιλάμε για μια σειρά από κορυφαία πρόσωπα τα οποία χάραξαν αυτή την προσπάθεια διεύρυνσης που έλεγε ο Καντ και όλοι οι άλλοι. Αυτή λοιπόν η προσπάθεια αυτή τη στιγμή συγκρούεται με μια άλλη αντίληψη, η οποία από τη μία ονομάζεται παγκοσμιοποίηση και λέει εγώ σας προτείνω το άνοιγμα των συνόρων, τον άνοιγμα των αγορών και ούτω καθεξής, αλλά στην πράξη λειτουργεί πάρα πολλές φορές με έναν πολύ απάνθρωπο τρόπο, με μια κατάσταση η οποία οδηγεί τους πολύ λίγους σε μια ολιγαρχία πλουτισμού και τους πολλούς σε μια, αν θέλετε, οξύτατη φτώχεια. Με αποτέλεσμα, πολλοί, και έχουμε μια σειρά από διανοούμενους που μιλούν για αυτή την περίπτωση, να μιλάμε ότι πέρα από το οικονομικό υπάρχει σύγκρουση πολιτισμού ή βαρβαρότητας, διότι η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση, πέρα από τα ανακοινωθέντα καλά στοιχεία, οθήκε σε μια μορφή απανθρωπισμού, το οποίο είναι μια μορφή βαρβαρότητας. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Κύριε Δαπέτα, όταν βάζω τα πράγματα στη θέση τους, όπως λέει το παλιό τραγούδι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προηγούμενο στην παγκόσμια ιστορία. Είναι ένα αντάμωμα ελεύθερων κρατών, τα οποία για χιλιάδες χρόνια είχαν τις παραδόσεις τους, τη γλώσσα τους, τους ιδιαίτερους πολιτισμούς τους και πάρα πολλές φορές ήταν και σε κατάσταση διεκδικήσεως με τα το οποίο να τον συνδέει. Εκτός από τα κοινά σύνορα. Ίσως και κάποια σημεία, κάποιες περιοχές τους με τη θρησκεία, η οποία παίζει ρόλο εκεί. Κάποιες περιοχές καθολικών, κάποιες περιοχές προτεστάντων και ούτω καθεξής. Ή ο Ισπανός με τον Πολωνό. Τι ομοιότητες να έχει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες επήγανε πραγματικά άνθρωποι από όλο τον πλανήτη. Αλλά πήγαν οι άνθρωποι αυτοί κάτω από μια ενιαία στέγη. Και από το μηδέν. Κάτω από μια ενιαία σημαία. Να πούμε μια ενδιαφέρουσα ιστορία σε αυτό. Ναι. Είχαμε τον
Πελοποννησιακό, νομίζω ήταν Πελοποννησιακό πόλεμο στην Ελλάδα, ήταν διαιρεμένη η Ελλάδα τότε. Συνήθως, ίδιον του λαού μας. Καλά, ήταν και πόλεις κράτη βέβαια τότε. Είχε αυτομολύσει ένας Έλληνας στους Πέρσες, ο Δαρίος ήταν, αν θυμάμαι καλή, ο Ξέρεις, δεν θυμάμαι. Του λέει, κοίτα, να επιτεθούμε τώρα στους Έλληνες, ευκαιρία. Του λέει, μην επιτεθείς, του λέει. Αυτοί θα ενωθούν. Ναι. Λέει, γιατί θα ενωθούν. Μα έχουν, του λέει, τέσσερα χαρακτηριστικά. Ομόθρησκο. Η Ένωση ήρθε μετά, το 50. Πάντως το θέμα και του η αρχική Ένωση ήταν τον 6, δεν ήταν τον 30. Είναι, γιατί, ας πούμε, παράδειγμα, λέμε τώρα ένας Γάλλος και ένας Γερμανός, τους βλέπω εκεί που έρχονται στο Πανεπιστήμιο. Πάνε να μιλήσει, να αναπτύξει το πρόγραμμά του ο Γάλλος, πάνε να το αναπτύξει ο Γερμανός και απαντάει ο Γάλλος, αυτό είναι σε très allemand, αυτό είναι πολύ γερμανικό. Ναι. Το άλλο, απαντάει ο άλλος. C'est très français. Αυτό είναι πολύ γαλλικό. Ξέρετε, άρα εγώ, οι διαφορές είναι μπροστά μας. Έχω κι άλλη μια ιστορία νομίζω, που έχει έτσι ενδιαφέρον. Ο Μιτεράν στην Εθνική του είχε προβλέψει ότι ο επόμενος γαλλογερμανικός πόλεμος θα είναι ο πιο αιματηρός. Έτσι είχε αφήσει. Ναι, ας μην το ευχηθούμε. Ας μην το ευχηθούμε. Όσα αλλά δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέτρεψε τον πόλεμο και έφερε την ειρήνη. Η ισορροπία του τρόμου έχει φέρει την ειρήνη και είναι μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής. Υπήρξε, νομίζω ήταν και σημαντικό. Το ότι οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και γενικώς στην Ευρώπη κατάφεραν να ξεπεράσουν τις παραδοσιακές αντιθέσεις. Δηλαδή αυτό που κάναν τότε ένας Γάλλος και ιστορικό μίσος, έτσι, ναι. 57. Ναι, όχι, κατάφεραν να πούν ότι κοιτάξτε, έχουμε αντικρώμενα συμφέροντα, πρέπει να τα παντρέψουμε. Κάτι που δεν κάνουν μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Βέβαια, υπήρχαν κι άλλα βέβαια. Το κάναν με το Πορκουά το Γάλλο. Αλλά ήταν ένα θέμα. Τώρα, το Πορκουά στο δεύτερο παγκόσμιο ήταν εξαιτία αυτών των όρων που είχαν γίνει στον πρώτο παγκόσμιο. Δηλαδή, πριτανεύει αυτή η λογική που λέει ότι πέρα από τις διαφορές μας, καλό είναι να τα βρούμε. Διαφωνούμε με τον κύριο Μακρόν. Θέλουμε, όπως πολύ σωστά ακούστηκε, η Μέρκελ να έχει το πάνω χέρι. Αλλά συμφέρον της Ευρώπης είναι, εφόσον η Βρετανία είναι έτσι, σε αυτή την ερμαφρόδιτη κατάσταση, να υπάρχει ο γαλλογερμανικός άξονας πάση θυσία. Δηλαδή, κατά ανάγκη γάμος. Δημοσταίνει λίγο όμως να το ξύσεις στο Γάλλο, ακριβώς από κάτω. Έχει πάρει φωτιά. Βέβαια, αυτό έλεγα. Όσοι έχουμε ζήσει στη Γαλλία, δηλαδή έχει πάρει φωτιά. Είναι επίπλαστη το επίστρωμα. Και όχι μόνο αυτό. Θα αρχίσει να βγάζει τα αντιγερμανικά του από την Αλσατία, από όλα αυτά, από όλες τις περιοχές. Λίγο να το ξύσει εκεί, όπως είπες. Είναι εντυπωσιακό. Και το εξής, το οποίο είναι, αν το σκεφτεί κανείς, δεν είμαστε σε ένα γάμο από ευτυχία στην Ευρώπη. Είμαστε γιατί το διαζύγιο κοστίζει πολύ. Αυτό είναι νομίζω. Εξανάγκης δηλαδή. Είμαστε στο γάμο, γιατί αν χωρίσουμε, η διατροφή θα είναι για όλους πολύ μεγάλη. Να χρησιμοποιήσω κάποια στοιχεία από ένα το πρόσφατο άρθρο μου στα παραπολιτικά, συνστήριο εξαπορήτων, όπου επιγράφεται η σιωπηλή πλειοψηφία. Στο άρθρο αναφέρεται ότι το 68% όλων των Ευρωπαίων που ερωτήθηκαν από τα ευρωβαρόμετρα δήλωσαν πως η χώρα τους έχει ωφεληθεί από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα 30-33% δήλωσαν ότι η χώρα τους θα πήγαινε καλύτερα εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τι ισχύει σχετικά με το λαϊκιστικό ισχυρισμό ότι οι Ευρωπαίοι θέλουν να πάρουν πίσω τον έλεγχο. Στην πραγματικότητα το 68% των Ευρωπαίων θα επιθυμούσε να υπάρξει περισσότερη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως όσον αφορά ζητήματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, οι επενδύσεις σε θέσεις εργασίας, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η προώθηση της ισότητας των φύλων, η διασφάλιση της δημοκρατίας και η διακήρυξη των θεμάτων υγείας και κοινωνικής ασφαλίσεως. Αυτά είναι τα βασικά. Επιπλέον, ναι. Το 65% των Ευρωπαίων πολιτών, τάσσεται υπέρ μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής. Το 69% στηρίζει μια κοινή μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη. Το 74% θέλει μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Το 76%
θα υποστήριζε μια κοινή αμυντική πολιτική. Ειδικά το επίπεδο υποστηρίξεως για τη λήψη περισσότερων αμυντικών αποφάσεων σε επίπεδο ευρωπαϊκής ενώσεως είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, δεδομένου ότι αυτός ο τομέας έχει έως τώρα σκόπιμα διατηρηθεί στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων. Στις αρχές δεκαετίας του 90 οι Ευρωπαίοι εμφανίζονταν διχασμένοι 50-50 σε αυτό το θέμα, που σήμερα το 75% από αυτούς ζητάει να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Απ' τη μία είναι αυτό, αλλά απ' την άλλη όμως βλέπουμε να προτείνουν κόμματα τα οποία είναι ενάντια σε αυτή τη λογική, όπως στη Γαλλία η Λεπέν. Εγώ λέω, σύμφωνα με το ευρωμανόμετρο, στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Ναι. Τώρα αν σε κάθε χώρα υπάρχει 25-30% το οποίο πιστεύει ότι η καλύτερη ζωή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι κάτι για το οποίο... Η δημιουργία του Ευρωστρατού είναι κάτι που απασχολεί καιρό την Ευρώπη. Να θυμηθούμε μάλιστα το 92, αν θυμάμαι καλά, έχει γίνει και μια προσπάθεια με τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όμως στην πορεία ατόνισε. Είναι ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Και το Υπουργείο Οικονομίας επίσης. Ναι. Τα δύο παίζουν πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα το οποίο ατόνισε για κάποια χρόνια, αλλά τώρα έχει έρθει στο προσκήνιο και έχει έρθει δυναμικά, ειδικά μετά την προσφυγική κρίση. Και συνίσταται κυρίως, δηλαδή ο διάλογος που γίνεται στην Ευρώπη, στην φύλαξη των συνόρων. Διότι είναι ένα θέμα η φύλαξη των συνόρων. Δηλαδή καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι ότι δεν μπορείς να αφήνεις, για παράδειγμα, την αντιμετώπιση των ορδών των μεταναστών να αντιμετωπίζεται από ένα κράτος, ειδικά την Ελλάδα που είναι και σε μια μεγάλη οικονομική κρίση. Αν και το προκάλεσε η Μέρκελ αυτό, για λόγους δικής της τέτοιας. Αυτή προκάλεσε το 1 εκατομμύριο μετανάστες λέγοντας «Ελάτε». Η Μέρκελ και αντιτολή των Γερμανών βιομηχάνων. Ναι, η καρδιά του προβλήματος βρίσκεται στο ότι οι δυτικές δυνάμεις είχαν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις σε αυτά τα κράτη της Μέσης Ανατολής. Τα διέλυσαν. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να κοιτάνε να επιβιώσουν. Ναι, αλλά οι Γερμανοί πήραν τους καλούς Σύριους. Δηλαδή, τη στιγμή δηλαδή που η Δύση διέλυσε στην πραγματικότητα, προκάλεσε τους εμφύλιους πολέμους. Οι συγγενείς να με κάνουν κομμάτια ή να με λιθοβολήσουν. Αυτό για μένα είναι στέρηση δικαιώματος ζωής. Η τηλεόραση, η ρημάδα μέσα στο σπίτι. Δημιουργεί και υποχρεώσεις. Αυτό είναι γεγονός. Δημιουργεί και υποχρεώσεις αφενός. Αφετέρου, είναι ευχάριστο να λέμε στις μελέτες και στο ευρωμαρόμετρο ότι ναι, θέλουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά όταν στην πραγματικότητα ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, να βγάζουμε όλες τις φοβίες μας ή την άρνησή μας. Αυτό θα γινόταν και στην Ελλάδα. Εάν, για παράδειγμα, ήταν μια, ας υποθέσουμε, ήταν κακή οικονομική κατάσταση στη Ρωσία, όπως ήταν κάποτε, και είχε ένα κύμα μεγάλο μεταναστευτικό προς τις χώρες που γειτόνευαν, Σλοβακία, Λιθουανία, Λετωνία, και συζητάγανε στην Ευρώπη να έρθει ένα ποσοστό στην Ελλάδα, εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός πληθυσμός αντιδρούσε. Θα λέει, τι μας νοιάζει εμάς, τι γίνεται εκεί, γιατί να τους φέρουμε εδώ κτλ. Υπάρχουν αυτά τα αντανακλαστικά. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Είναι ότι στη Γερμανία έγινε επιλογή μεταναστών. Διάλεξαν τον αριθμό και την ποιότητα των μεταναστών που ήθελαν και οτιδήποτε άλλο πέταξαν τον μπαλάκι προς τις χώρες του Νότου και συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Και η σημερινή κυβέρνηση έπαιξε το παιχνίδι της Γερμανίας. Αν δεν απατώμε, πήραν 1 εκατομμύριο ανθρώπους οι Γερμανοί. Το μειώσανε κάπως. Όσο και αν έγινε κάποια επιλογή, υπήρξε, δηλαδή ανταποκρίθηκαν. Η Ανατολική Ευρώπη ήταν μεγάλο πρόβλημα. Και εκεί φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα, παραμένει και φαίνεται ότι υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό χάσμα μεγάλο. Δεν έχουν αναπτύξει ευρωπαϊκή κουλτούρα ακόμα ισχυρή. Και δυσκολεύονται να την κατακτήσουν, διότι όταν εμείς ήμασταν πια στη Δύση ενταγμένοι και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ναι, ευρωενωσιακή. Ευρωενωσιακή. Ευρωενωσιακή, σαφώς. Σαφώς. Ευρωενωσιακή. Δεν την έχουν αναπτύξει. Συγγνώμη. Η μετανάστευση είναι αυτό που σου είπα τώρα. Στους Ούγγρους, τυχαία θα πω, δεν μπορεί να σε μέλος ένωση. Μα δεν είναι δικό μου νούμερο αυτό που είπα. Πήγανε και το υπογράψανε. 80 χώρες. Ανάμεσα στις οποίες η δικιά μας. Όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Όχι, ο Αλέξανδρος άλλο θέλει να πει. Θέλει να πει την ταυτότητα της ένωσης. Θα είναι Ευρώπη των Εθνών, δεν έχουν ή θα είναι μια Ευρώπη η οποία θα είναι αλεστήρας. Την αίσθηση της αλληλεγγύης αυτές οι χώρες, με την έννοια ότι σου λέει εντάξει, εμείς δικαίωμά τους δεν θέλουμε κανένα άλλο και να τους φορτώνουν σε εμάς όλους. Ναι, συγγνώμη, θα σου αρνηθούν οι χώρες αυτές τον κοινό ευρωπαϊκό στρατό. Εγώ πιστεύω ότι όλες ασμένως θα το δεχτούν. Θα σου αρνηθούν οι χώρες αυτές την κοινή δημόσια τάξη. Οι Πολωνοί. Όλοι τους. Πού το ξέρεις. Θα δεχτούν. Νομίζω ότι, ότι όσο και αν ακούγεται οξύμορο, εδώ το πρόβλημα βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης. Ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκός στρατός τώρα. Εάν υπήρχαν τα κατάλληλα συμφέροντα, νομίζετε ότι θα δίλιαζε η Γαλλία ή η Γερμανία να στείλει στρατεύματα και ας πούμε η Γερμανία την αφήνουμε στην άκρη γιατί έχει ένα σταγματικό περιορισμό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάποιες χώρες, αν υπήρχαν τα κατάλληλα συμφέροντα, το ότι δεν υπάρχει ευρωστρατός, τις εμποδίζει να στείλουν στρατεύματα να προασπίσουν την Κύπρο από την Τουρκία. Όχι, μην κορυδευόμαστε. Και ευρωστρατός να υπήρχε, αν δεν ήταν στη διάθεση των κεντρικών παιχτών, θα βρίσκανε μια δικαιολογία διαχειριστικού τύπου και θα λέγανε δεν μπορούμε να πάμε. Αγαπητέ μου Αλέξανδρε, πόσες συγκρούσεις είχαμε ανάμεσα σε Γαλλία, σε Σουηδία, σε Γερμανία, σε Μεγάλη Βρετανία για την αγορά στην Ελλάδα οπλικών συστημάτων. Οι μεν μας πιέζανε για τα Μιράζ, οι άλλοι για τα Ραφάλ, οι άλλοι για τα Γκυροφάιτερ. Το ίδιο πράγμα γινόταν και στο θέμα των πλοίων, των φρεγατών. Ήταν υποβυχίων. Ή των αρμάτων μάχης ακόμα μεταξύ τους οι ανταγωνισμοί είναι εξοντοτικοί. Γιατί είναι μια Ευρώπη στην Αμερική δεν έχει ανταγωνισμούς η παραγωγή του Τέξας με την παραγωγή της Καλιφόρνιας. Βλέπεις ότι υπάρχουν τμήματα της εθνικής παραγωγής, τα οποία δεν έχουν κάνει. Όχι, έχει εσωτερικούς ανταγωνισμούς. Ξέρεις από τον κινητό βιομηχανίες. Θα ίδια πράγματα σήμερα. Ενώ όπου συνεργάστηκε η Ευρώπη, δείτε για παράδειγμα τα Airbus. Όπου κατάφερε η Ευρώπη να συνεργαστεί, είχε λαμπρά αποτελέσματα. Μπόρεσε να. Γαλλογερμανικό όμως. Γαλλογερμανικό, ναι. Μεγάλη σημασία αυτό. Ναι, κατάφερε όμως και αντιμετώπισε την Boeing και αντιμετώπισε την Αμερική. Επίσης όρισε και. Την κέρδισε. Ναι, είναι γεγονός. Αυτό απλά που είπα εγώ είναι το εξής. Ότι ακόμα και ευρωστρατός να υπήρχε, δεν θα πήγαινε αυτόματα. Δεν έχει οριμάσει τόσο η ευρωπαϊκή ιδέα ώστε ευρωστρατός αυτόματα να προάσπιζε για παράδειγμα την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Τουρκία. Μπορούμε να κάνουμε απέχουμε πολιτική έρασμη πάρα πολύ από αυτό. Πολιτική έρασμη κάποια όπως στιγμή, τα πανεπιστήμια. Κάποια στιγμή, τέτοια πολιτική πρέπει να κάνουμε. Θέλει χρόνο ακόμα. Δεν έχει οριμάσει τόσο στην Ευρώπη. Ας συζητάμε επί των γεγονότων. Υπήρχε η Σοβιετική Ένωση. Ποια χώρα θα τολμούσε να πει όχι στη μαμά Ρωσία, εάν η Ρωσία ξεκίναγε μια οποιαδήποτε πολεμική περιπέτεια. Θα πήγαιναν Ούγγροι να υπηρετήσουν. Θα πήγαιναν Τσεχοσλοβάκοι. Θα πήγαιναν Ρουμάνοι. Βούλγαροι. Οι πάντες. Και όμως. Οι πάντες. Σε αντίθεση με από ό,τι είναι κοινή πεποίθηση από πολλούς, δεν ήταν μια οικειοθελής ένωση. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η Σοβιετική Ένωση δεν ήταν σαν τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ήταν μια οικειοθελή σύμπραξη κρατών. Ξέρετε, σε όποιες χώρες και αν πάει τη Ανατολική Ευρώπη. Είναι τόσο ετερογενής. Σε όποιες χώρες. Να σου πω μόνο, Αντρέα, αυτό. Έχουν όλες αυτές οι Ανατολικές χώρες μουσεία που λένε το Μουσείο των Δύο Κατοχών. Τώρα. Όχι τότε θα πολεμούσαν. Αλλά υπό το φόβο. Όχι υπό την ελεύθερη συμμετοχή. Τότε θεωρούσε η Σοβιετική Ένωση το πετρέλαιο του Αζερμπαϊτζάν ότι ήταν δικό της προϊόν. Θεωρούσε το αέριο του Τζατζικιστάν και του Καζακστάν ήταν δικό της προϊόν. Το θεωρούσε. Βεβαίως το θεωρούσε. Ναι, και υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν θεωρεί το πετρέλαιο και το αέριο της Κύπρου ότι είναι ευρωπαϊκό προϊόν? Γιατί απλά
Για ένα και μοναδικό λόγο. Να πω κάτι σε αυτό το θέμα. Άμα δεν τελειώσω, τι να πει. Συγγνώμη, γιατί δεν έχω καταλάβει πότε μιλάω και πότε μιλάω γι' αυτό. Συγγνώμη. Εντάξει, δεν έχω καταλάβει γι' αυτό. Επειδή είμαστε σε καρδιά ενός συλλογισμού. Ναι, εντάξει. Θα φύγω κι εγώ από το συλλογισμό. Διότι απλά δεν αισθάνονται αυτή την ανάγκη και δεν την θεωρούν προτεραιότητα. Αυτό ακριβώς είναι που γεννάει τον ευρωσκεπτικισμό. Την άρνηση και τους φόβους των εθνικών κρατών. Δεν αισθάνονται την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε θέματα μη οικονομίστικα. Παρακαλώ. Το βασικό ερώτημα μπορεί να γίνει αυτό πάνω σε αυτό που λες τώρα, Αντρέα, είναι το εξής. Άμα μιλήσεις σε ένα Γάλλο ή σε ένα Γερμανό, τι είσαι, Ευρωπαίος ή Γάλλος ή Γερμανός? Πρώτα θα σου πει Γάλλος, πρώτα θα σου πει Γερμανός. Έτσι είναι. Άρα λοιπόν ξεκινάει από την ίδια τη ρίζα του. Φυσιολογικό δεν είναι αυτό? Ναι, φυσιολογικό. Εμένα αν με ρωτήσεις αν είμαι Ευρωπαίος ή Έλληνας, θα σου πω ότι είμαι Ευρωπαίος. Προφανώς. Άρα λοιπόν. Άμα κουβαλάω μια ιστορία 5.000 ετών. Έτσι ακριβώς. Πώς θα φτάσουμε λοιπόν σε μια. Γι' αυτό σου είπα προηγουμένως ότι είναι το πιο δύσκολο εγχείρημα που έγινε ποτέ. Θα αποδεχθείς την οντότητα των εθνικών κρατών και θα κινηθείς μέσα στα όρια και τα πλαίσια που θα μπορέσεις να μην την ενοχλήσεις, να μην την προσβάλλεις, αλλά όπου μπορείς να τα προστατέψεις. Να σε αισθάνονται δηλαδή σαν δύναμη παρέμβασης και βελτιώσεως του επίπεδου ζωής τους. Αυτό θέλει 10 γενιές για να έρθει αυτό το αίσθημα το οποίο λέμε. Γιατί αν έχεις κοινή παιδεία, αν έχεις κοινή ασφάλεια, κοινό στρατό, οικονομίες οι οποίες να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους, σε μία, δύο, τρεις, τέσσερις γενιές θα αισθανθείς ότι Ευρώπη είναι χώρα σου. Υπάρχει όμως μια... Ότι πρέπει να την υπερασπιστείς. Ότι πρέπει κάτι να κάνεις και εσύ για αυτήν. Όταν βλέπεις αυτή να κάνει τόσα πράγματα για σένα. Αυτό είναι το νόημα αυτών των εκλογών του. Αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα. Εμείς αντί να πετύχουμε κάτι τέτοιο μετά από 60 χρόνια, μεγαλώσαμε τους εθνικισμούς. Δημιουργήσαμε δηλαδή έναν ευρωσκεπτικισμό του 30-40%. Από το 90 και μετά έγινε αυτό όμως. Προσοχή. Όχι πριν το 90. Από το 90 και μετά. Έχει σημασία. Γιατί τότε πέσαν τα σύνορα των δύο μεγάλων χωρών, όπως ακούστηκε, των δύο ΗΠΑ και Ρωσίας. Και τότε μετά έχουμε την παγκοσμιοποίηση, η οποία έρχεται με ένα φοβερά βίαιο τρόπο και θέλει να πετύχει τις αλλαγές που αναφέρεις, αλλά θέλει να τις πετύχει σαν οδοστρωτήρας. Βάζουμε το πολιτικά ορθόν, το οποίο έρχεται και λέει, εσείς αυτό απαγορεύετε. Χρησιμοποιούμε την αστυνομία της γλώσσας. Σου απαγορεύω να λες αυτό, σου απαγορεύω να λες αυτό. Και ούτω καθεξής. Τον πολυπολιτισμό, όταν φτάσει η ώρα, ο κόσμος να μην είναι συνηθισμένος σε τέτοιου είδους βίαιη πολιτισμική. Δεν φταίει ο κόσμος. Και αντιδράει. Και δεν είναι, έχει δίκιο ο Αντρέας. Είναι ντροπή για την Ευρώπη. Να διώχνει την έννοια από την Κύπρο, να μην αφήνει την έννοια Ιταλική εταιρεία, οι Τούρκοι, να ολοκληρώσει εργασίες της. Και επειδή δεν είναι στα δικά της οικόπεδα, οι Γάλλοι να κοιτάνε αμήχανα. Αδιάφορα. Να το πούμε σωστά. Ακριβώς. Αυτή η ευρωπαϊκή αδιαφορία και το κενό θα είναι αδιανόητο να πήγαινε η Τουρκία σε τεμάχιο που υπάρχει αμερικανική εταιρεία και επειδή η εταιρεία είχε έδρα την Καλιφόρνια, να έλεγε το Τέξας δεν με ενδιαφέρει. Σε θέμα παιδείας δεν είναι αδιάφορο όμως. Σε θέμα παιδείας εδώ θα έχω μια μικρή ένσταση. Θα αφήσω να τελειώσετε και θα σας πω έχω μια μικρή ένσταση. Γιατί σε θέματα παιδείας επιβάλλει την αποφάση. Γενικά μιλώντας, έχει δίκιο ο Αντρέας. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αυτή τη στιγμή ολοκλήρωση. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αντίδραση. Υπάρχουν εθνικές αντιδράσεις. Κάποιες φορές καταφέρουμε να τις βάλουμε όλες στο χωνί. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, παρεμβαίνουν. Στα πάντα. Ακόμα και αν θα πωλήσεις κλητήρα ή καθαρίστρια. Όταν έρχεται όμως το εθνικό θέμα, εξαφανίζονται. Δεν μιλάνε ή μάλλον εκβιάζουν.
στο Μητσοτάκη τι του πάνε. Δεν διανοηθείς και ανατρέψεις τη συμφωνία με τα Σκόπια. Εκεί δηλαδή που θέλουν να επιβάλλουν το θέλω τους, τους βλέπεις. Άξεντοι άνθρωπα να βγάζουν προς τα έξω την επιδημία τους. Αυτά. Οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί λαοί, μην νομίζεις ότι δεν τα καταπίνουν, δεν τα βλέπουν, δεν τους ακουμπάνε. Κάθε νοήμων Ευρωπαίος βλέπει αυτά που τραβάει η Ελλάδα. Εκτός άμα είμαστε και το πειραματώσω. Και να πούμε επίσης, επειδή άκουσα για την παιδεία, έχουμε φτάσει στο 2019. Μια Ευρώπη που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60. Ακόμα δεν έχουμε καταφέρει τα πανεπιστήμια να λειτουργήσουν ευρωπαϊκά τις πιστωτικές μονάδες. Εγώ δεν λέω μόνο γι' αυτό. Αυτό ακόμα. Το... Δηλαδή το απλό. Να σπουδάζεις στη Γαλλία και να μεταφέρεις κάποια μαθήματα να τα γνωρίζεις στην Ελλάδα ή και το αντίστροφο. Μετά από πόσα χρόνια. Δηλαδή έχουμε, η Ευρώπη έχει τεράστια ελλείμματα κοινής στρατηγικής και κοινής δράσης. Σε θέματα που είναι και απλά να παρέχει. Σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη το καθηγητικό. Το καθηγητικό προσωπικό. Εκεί συμφωνούν σε όλα. Να αφαιρέσουν τις ανθρωπιστικές σπουδές. Έρχεται η γραμμή. Οτιδήποτε έχει σχέση με τις κλασικές σπουδές, να τις αφαιρέσουμε. Οτιδήποτε έχει σχέση με την κλασική παιδεία, να τη δολοφονήσουμε. Άρα να φτιάξουμε τους ανθρώπους τεχνικά έτοιμους, λειτουργικά έτοιμους, να υπηρετήσουν ένα παγκοσμιοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εκεί είναι η κριτική που εγώ ασκώ. Αυτός είναι ο στόχος τους. Εκεί είναι αυτό το πράγμα. Να τους κάνουν τους ανθρώπους γυμνούς, τελείως γυμνούς. Άρα το να μιλάμε μόνο για οικονομία είναι το 1/3 κυριολεκτικά. Υπάρχουν άλλα δύο πράγματα τα οποία είναι ουσιαστικά. Το άλλο είναι η παιδεία και το άλλο είναι η σχέση του πολιτισμού. Και αυτά τα τρία μαζί έχουν μια ενότητα. Εάν μιλάμε μόνο για οικονομία, όπως συνηθίζεται στις περισσότερες συνόδους, τι πετυχαίνουμε. Πετυχαίνουμε να μετατρέπουμε τα πάντα σε αριθμούς. Και δεν βλέπουμε τη φθορά που γίνεται στα πανεπιστήμια. Η γραμμή για την έλλειψη ανθρωπιστικών σπουδών, η γραμμή για την ένωση των πανεπιστημίων μεταξύ ΤΕΗ και άλλων των πανεπιστημίων, είναι μια γραμμή η οποία έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι του κυρίου Γαβρόγλου ιδέα. Σας το λέω αυτό για να το ξέρετε. Είναι μια ιδέα η οποία έρχεται απ' έξω. Η ιδέα των ενοποιήσεων. Μόνο που εδώ γίνεται άτσαλα εν ώψη εκλογών. Εν ώψη εκλογών κυβερνητικών, με αποτέλεσμα να φαίνεται άτσαλο ένα ΤΕΗ το οποίο είναι σε μια χώρα, σε ένα μέρος της Ελλάδος, το οποίο δεν έχει υψηλό επίπεδο, να ενώνεται με ένα πανεπιστήμιο και δικαίως οι καθηγητές του πανεπιστημίου να κλωτσούν, διότι τα οφίτσια τους θίγονται και αυτοί βέβαια βάζουν άλλου είδους πρόβλημα, το πρόβλημα των σπουδών, το επίπεδο σπουδών. Άρα λοιπόν είναι καλό να μιλάμε και για την παιδεία. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε, αλλά σφαιρικά το πράγμα έχει μεγάλη σημασία για την ταυτότητα τη σημερινή. Όταν προηγουμένως είπα ότι απαιτείται κοινή ευρωπαϊκή παιδεία, δεν υπάρχει πανεπιστήμιο στην Ευρώπη όπου η ακαδημαϊκή έδρα για να καλυφθεί πρέπει να ψηφίσουν οι φοιτητές. Εάν δέχονται τον υποψήφιο καθηγητή του. Η κομματική φοιτητή. Και να μην είναι, μπράβο. Και να μην είναι. Είναι το χειρότερο. Και να μην είναι αντικείμενο των Βρετανικών αρχών, οι οποίες, ή και του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες εκτιμούν το έργο του υποψήφιου καθηγητού και αναλόγως αποφασίζουν εάν μας κάνει για διδάκτορ, για εφηγητής ή για καθηγητής. Πρέπει να πάρουν τη γνώμη του κάθε κομματικού αιώνιου φοιτητή, όπου είναι μπλοκ αιωνίων φοιτητών, οι οποίοι δεν είναι μαρξιστής από τους. Άρθανα, δεν μας κάνει. Είναι δεξιούρα. Και τελειώνουν οι ικανότητες παγκόσμια αποδεκτών πανεπιστημιακών καθηγητών. Λοιπόν, άμα ξεκινάς από αυτή τη βάση, αδιανόητο για οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και του τρίτου κόσμου, πού να γυρίσει το κλειδί για το παρακάτω. Πάμε να κάνουμε ένα το μικρό διάλειμμα.
Γαλλία είχαμε... Ναι. Είχαμε μια μεγάλη επιτυχία. Ναι, η διαμαρτυρία των καθηγητών, η οποία ήταν έντονη τον τελευταίο καιρό, απέναντι σε ένα πρόγραμμα ισοπαίδωσης και αφαίρεσης των ανθρωπιστικών σπουδών που ξεκίνησε η προηγούμενη επί Ολάντ υπουργός κυρία Μελκασέμ και συνεχίστηκε στο πρόγραμμα του Μακρόν, αυτή ανετράπη. Τώρα έχουμε ξανά σε μεγάλο βαθμό επιστροφή των ανθρωπιστικών σπουδών σε πολλά επίπεδα και αυτό επίσης συνδυάζεται με την έννοια της αυτονομίας των πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια πια μέσα από την πορεία της αυτονομίας τους μπορούν να επιλέγουν και τον αριθμό των φοιτητών που θέλουν, αλλά και ταυτόχρονα να είναι αυτοχρηματοδοτούμενα. Δηλαδή δεν κάθονται και να περιμένουν τις χορηγίες από το κράτος, μπορούν να συνεργαστούν με διάφορους εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι να μπορέσουν να συμβάλλουν οικονομικά στην τάδε έρευνα, στην τάδε έδρα και ούτω καθεξής. Κάτι κοντά στα αμερικάνικα πρότυπα της καινοτομίας και της χρηματοδότησης. Στα ιδρύματα, όχι, δεν είναι ιδιωτικοποίηση αυτό. Όχι, στα δημόσια. Στο δημόσιο. Στα δημόσια πανεπιστήμια, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Απλά είναι πιο κοντά στα ιδρύματα τα αμερικάνικα. Ναι, έχουν ακολουθούν λίγο την αμερικανική πολιτική, γιατί αυτό θεωρούν ότι είναι πολύ καλό για να φύγουν από τις αγκυλώσεις του δημοσίου. Οι Γάλλοι έχουν το πρόβλημα του δημοσίου. Και οι κλασικές σπουδές. Δηλαδή. Ναι, αυτό, η επιστροφή των ανθρωπιστικών σπουδών είναι μια μεγάλη νίκη. Εδώ πέρα μιλάμε ότι είχε επιβληθεί επίσης η επιστροφή των αριστείων. Προσοχή, κάτι το οποίο εδώ πέρα αφαιρέθηκε με γιαταγάνη, εκεί ξαναμιλάμε πια για αριστεία. Ο Μακρόν ο ίδιος μιλάει πια για αριστεία, το οποίο και εκεί είχε αφαιρεθεί. Αυτό είναι νίκη, προσέξτε, νίκη, αντίσταση των ανθρωπιστικών σπουδών και των κλασικών απέναντι στην τρομοκρατία ή στη βαρβαρότητα, την πολιτισμική της παγκοσμιοποίησης. Συμφωνώ με αυτό που λέει, γιατί έχω υπόψη μου ότι εκπληκτικές εργασίες ομάδων φοιτητών στα Πολυτεχνία και των Πατρών και της Κρήτης και της Θεσσαλονίκης και των Αθηνών, εάν έβρισκαν ανταπόκριση από ιδιωτικούς φορείς, θα είχαμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Φοβερές εργασίες σε υψηλή τεχνολογία, όπως και φοβερές εργασίες ακόμα και στην κατασκευή αυτοκινήτων τα οποία κινούνται με ηλεκτρισμό. Αυτό είναι τώρα που είπες τώρα, Ανδρέα, ο ηλεκτρισμός. Εδώ γίνεται μεγάλη μάχη. Σε επίπεδο παιδείας στη Γαλλία, αλλά και σε επίπεδο οικονομίας. Βέβαια. Ο ηλεκτρισμός είναι μεγάλη μάχη. Έχουμε ένα μεγάλο κέρδος το ότι... αυτό θα είναι για το άρθρο μου του Σαββάτου. Ότι η πράσινη επανάσταση έχει αρχίσει να δίνει αποτελέσματα. Και ότι σύντομα οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας υποκαθιστούν τον άνθρακα ή το πετρέλαιο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Στη Δανία φερρυπίν τον έχουν οδηγήσει στο 18% τη χρήση πετρελαίου και άνθρακα. Και οικονομικά αυτό συνεπάγεται τεράστιο όφελος. Βέβαια. Τεράστιο. Πόρους που μπορούν να απελευθερωθούν για την παιδεία, για τις κοινωνικές παροχές. Αλλά έχουμε δύο χαρακτηριστικά σε αυτή τη χώρα πρωτόγνωρα. Οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών σε τέτοιες προσπάθειες και το δεύτερο με τη ΔΕΗ. Αυτό το κράτος κατάφερε να πτωχεύσει το μονοπόλιο. Όχι μόνο αυτό. Καταφέραμε. Και την Κινούλα. Καταφέραμε. Την εταιρεία υδάτων. Καταφέραμε. Τον ΟΤΕ. Την ΔΕΗ. Δεν τον είχαμε το μονοπόλιο. Δηλαδή καταφέραμε σαν κράτος να πτωχεύσουμε το μονοπόλιο. Αυτό είναι πρωτοφανές. Όλα τα μονοπόλια. Ναι, αλλά ειδικά με τη ΔΕΗ. Γιατί η ενέργεια έχει μια σημασία. Διότι το κόστος της ενέργειας αυτή τη στιγμή για τη χώρα και την οικονομία της είναι τεράστιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, δεν. Αποτυχίες που μπορεί να έγιναν για παράδειγμα στην ίδρυυση τηλεπικοινωνίας είναι σημαντικές. Πάρα πολύ. Αλλά φίλος στην μου. Ενέργεια είναι αυτό που καταφέραμε, δηλαδή είναι να σκίσουμε τα οικονομικά βιβλία, να σκίσουμε τον ΜΠΕ και τα λοιπά, να τα ξαναγράψουμε από την αρχή. Πάρα πολύ φίλος μου, ο Γενικός Διευθυντής, ο οποίος ασχολείται με την τροφοδοσία του ΟΤΕ. Σε ό,τι αφορά υλικό του ΟΤΕ και μηχανολογικό εξοπλισμό. Ανδρέα μου λέει, αν θα σε πάρω
στις κεντρικές αποθήκες του ΟΤΕΜ, μιλάμε για 1988-89. Θα δεις χιλιόμετρα ολόκληρα υλικό, το οποίο σαπίζει από χρόνια και το οποίο ουδέποτε θα χρησιμοποιηθεί. Απλά κονόμησε ο εθνικός τροφοδότης, που ήταν βέβαια ο διαβόητος Κόκαλης στην εποχή εκείνη, και βέβαια και όλοι γύρω από το θέμα αυτό. Τώρα, το υλικό αυτό αν χρειαζόταν ή αν θα σαπίσει, δεν απασχολεί κανέναν. Το μόνο το οποίο ενδιαφερθήκανε ήταν τι θα οικονομήσουν από αυτό. Αυτό ήταν και το νόημα των παραγγελιών, όχι οι ανάγκες των οργανισμών. Τα ίδια ακριβώς στο θέμα της ΔΕΗ. Τα ίδια στο θέμα της εταιρείας υδάτων. Εδώ καρκινοβατούσε ο ΟΠΑΠ το μονοπόλιο. Καρκινοβατούσε. Που σήμερα θησαυρίζουν από αυτόν αυτοί που τον πήρανε πίτσι παρά. Ανδρέα, μια μικρή συμπλήρωση, αν μου επιτραπεί. Το θέμα των νέων ενεργειών είναι και ο σχιστόλιθος. Οι Αμερικάνοι έχουν προχωρήσει το σχιστόλιθο πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να φτάνουν στο σημείο να βγάζουν πετρέλαιο και να διεκδικούν μια αυτονομία πετρελαίου. Η Ευρώπη ακόμη σε αυτό, επειδή έχει την κουλτούρα του περιβάλλοντος και έχει κάποιες, ας το πούμε, ενοχές ή κάποια ηθική, το βάζω εισαγωγικά, ως προς τη χρήση του περιβάλλοντος, είναι διστακτική ως προς αυτό. Εκεί γίνεται μεγάλη μάχη στην Ευρώπη, ανάμεσα στις δύο τάσεις. Στη μία τάση η οποία θέλει την απόλυτη ελευθερία της καινοτομίας και την εκμετάλλευση της φύσης, και στην άλλη η οποία έχει να κάνει με οικολόγους κτλ., η οποία λέει ότι προσοχή, εμείς θέλουμε το περιβάλλον κτλ., ενώ οι Αμερικάνοι τους λένε όχι, υπάρχει απόλυτη διασφάλιση ως προς το σχιστόλιθο. Είναι και αυτό ένα σημείο το οποίο θα παίξει τις επόμενες μέρες καθοριστικά στη Νέα Ευρώπη. Καθηγητά μου, κύριε καθηγητά μου, αν μου επιτρέψεις, να είμαι πάρα πολύ διστακτικός με τις διαπιστώσεις των Αμερικανών. Στο θέμα κονόμας είναι η πιο αδίστακτη από όλους. Ο δε σχιστόλιθος κουβαλάει μέσα του τεράστιες αμαρτίες. Όσο δε για το περιβάλλον, κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι έκανε το πετρέλαιο. Να πούμε όμως το εξής. Εγώ δεν γνωρίζω τα συστόλιθος και τέτοια ζητήματα. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι υπάρχει μια τεράστια γραφειοκρατία στην Ευρώπη, στην Ελλάδα ειδικά. Το να λαμβάνουμε υπόψη τις περιβαλλοντολογικές παραμέτρους προφανώς και πρέπει να γίνεται. Αλλά ας το μας πούμε για παράδειγμα την επένδυση στο ελληνικό. Έχουν τελειώσει οι Ολυμπιακοί αγώνες από το 2004. Είμαστε στο 2019. Και ακόμα συζητάμε για τα πορίσματα των υπηρεσιών, αν είναι δασική έκταση, για την περιβαλλοντολογική προστασία. Θέλω να πω ότι ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή θα πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα. Θα πρέπει να λειτουργούν σε ένα χρόνο εύλογο. Για τις ΑΟΣ έχει ξεκινήσει μια διαδικασία εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Δεν προχωρά. Αδειοδοτήσεις δεν προχωρούν. Κολλάνε στο ΣΤΕ, στο ελεγκτικό συνέδριο. Έχουμε κάνει 100 μηχανισμούς ελέγχου και τελικά δεν λειτουργούν. Τα πράγματα δεν λειτουργούν. Μας προσπερνάνε οι εξελίξεις. Δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε γρήγορους μηχανισμούς. Τους έχουμε κάνει πολύ γραφειοκρατικούς. Αλλά ειδικά το αεροδρόμιο του ελληνικού, 15 χρόνια, είναι δυστύχημα για εμάς. Είναι αστείο δηλαδή. Απλά, με δύο λέξεις. Δεν υπογράφουν. Δεν υπογράφουν. Την πας στη μελετή, τα πας όλα, δεν υπογράφουν. Και θα πούμε και τ' άλλο. Ένας επενδυτής, ο οποίος δείτε στις σκουριές, ας πούμε έτσι τι έγινε, θα έρθει επενδυτής με ένα τέτοιο εχθρικό καθεστώς να βλέπει την επένδυσή του να γίνεται αντικείμενο κομματικής σύγκρουσης, να υπάρχουν, ας πούμε, να υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Αυτό λέγεται εμπιστοσύνη στην αγορά. Έτσι. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη λοιπόν στο κράτος μας. Δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε θεσμούς που να λειτουργούν γρήγορα και σωστά. Υπάρχει πρόβλημα. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κινέζικα μαγαζιά, τα οποία εν γνώση των Ευρωπαίων
πουλάνε μαϊμούδες. Γιατί και εδώ το ίδιο. Στην Ιταλία για να ανοίξει το κινέζικο μαγαζί, ο υπόλογος πρέπει να είναι Ιταλός. Η σύνθεση εταιρείας να είναι 51-49. Στην Ισπανία 60-40. Στη Γερμανία 70-30. Στη Γαλλία 60-40. Υπόλογοι πάντοτε Γερμανός, Γάλλος, Ισπανός. Στην Ελλάδα ό,τι θέλει κάνει ο Κινέζος. Έλεγχος δεν υπάρχει, τιμολόγια δεν κόβονται, ΦΠΑ δεν αποδίδεται, φόρος μισθωτών υπηρεσιών ούτε το ξέρει κανείς τι χρώμα έχει. Και όταν κάποια στιγμή κλείσαμε καμιά 100.000 μαγαζιά στην Αθήνα από την αποθέωση του ασίδωτου, πήγαμε στην Κινέζικη Πρεσβεία να μας δώσει τη λύση ο Κινέζος εμποδικός ακόλουθος. Και τι μας λέει? Ακούστε τα ίδια, λέει. Εμείς σας δίνουμε ένα σωρό λεφτά με την Κόσκο. Εμείς συνεργαζόμαστε μαζί σας στις μεταφορές. Πρέπει και εσείς να ανεχτείτε την απώλεια κάποιων δισεκατομμυρίων εν γνώσεις σας. Αυτά μας είπε. Και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Γιατί ο Έλληνας υπουργός τότε εμπορίου δεν δέχθηκε ούτε καν να δεχτεί την Επιτροπή των Εμπόρων. Λοιπόν, ήθελα να ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας, τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση? Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να δείξει μεγαλύτερη κατανόηση στα προβλήματα των λαών. Όσο αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο μια γραφειοκρατική ένωση των μη αιρετών, οι οποίοι εξυπηρετούν καθαρά σε επίπεδο αριθμών και οικονομίστικα τα πράγματα, θα υπάρχουν εσωτερικοί κλειδονισμοί. Όταν αυτοί οι λεγόμενοι υπερδομικοί θεσμοί καταφέρουν να βρουν μια αναλογική ισορροπία με τους λαούς και τις ιστορίες των λαών, αλλά ταυτόχρονα με την ανάγκη καινοτομίας, αυτό θα μπορέσει να αποδώσει καλύτερα, θα γίνει ένα πιο δημιουργικό χωνευτήρι και πιο δημιουργικός διάλογος των εθνών μεταξύ τους. Αυτό το εύχομαι. Θα σας ρωτήσω κάτι. Εάν συνεχιστεί αυτή η συμπεριφορά από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ο ευρωσκεπτικισμός θα μειωθεί ή θα γιγαντώσει? Δεν θα υπάρχει ευρωσκεπτικισμός, διότι δεν θα υπάρχει Ευρώπη. Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν Ευρώπη συνεχίσει, θα μου συγχωρέσετε, έχετε δίκιο. Θα μου συγχωρέσετε, γιατί εμείς στα βιβλία, δηλαδή αν πάρετε όλα τα textbooks που μιλάνε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν λέμε Ευρώπη εννοούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστός. Είναι μια ορολογία που μας έχει μείνει από τα πανεπιστήμια και να μας συγχωρήσετε, είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Μιλάμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρελθόν. Θα θυμίζει αυτό που είχαμε παλιά, το League of Nations, πριν τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, που διαλύθηκε ακριβώς λόγω των εντάσεων. Η Ευρώπη δεν πάει καλά. Δυσκολεύεται πια να διαχειριστεί και απλά θέματα. Φαντάζεστε το 85 να έπρεπε να συνοηθεί ο Μιτεράν με τον Αντρέα, ας πούμε, για ένα θέμα το οποίο θα έχει να κάνει με τη μετανάστευση? Θα κλείνουν σε ένα δωμάτιο και θα βγάζαν ένα αποτέλεσμα. Ακριβώς. Θα λειτουργούσε η Ευρώπη. Λειτουργούσε. Σήμερα η Ευρώπη δεν λειτουργεί. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε σημαντικά ζητήματα, να βγάλει μία ενιαία φωνή σε ζητήματα που θεωρητικά είναι εύκολο να βγάλει. Λείπει και ενιαία κουλτούρα. Τότε ήταν ενιαία, πιο ενιαία η κουλτούρα μεταξύ Παπανδρέου, και παρά τις διαφορές τις εθνικές, είχαν μία κουλτούρα συμπεριφοράς πολιτικής. Υπήρχε πολιτική τότε. Ναι, υπήρχε αυτό. Παραγωγή πολιτικής. Σήμερα δεν υπάρχει παραγωγή πολιτικής. Υπάρχει ο κανόνας, υπάρχει ο κανονισμός, υπάρχει το regulation, υπάρχει. Και από εκεί δεν θα παρεκκλίνουμε καθόλου. Θα πρέπει να δοθεί πάλι χώρο στην πολιτική.
Θα πρέπει να δοθεί δηλαδή χώρος πάλι στον στόχο. Ο στόχος δεν μπορεί να είναι μόνο αριθμητικός. Η Ευρώπη είναι πάνω απ' όλα πολιτικό οικοδόμημα. Και αν δεν αντιμετωπιστεί. Σαφώς. Και αν δεν αντιμετωπιστεί ως τέτοιο, απλά θα διαλυθεί. Αγαπημένοι μου φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή παρουσία στην εκπομπή μας. Θα ήθελα μόνο να σχολιάσω κάτι θλιβερό το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή μου. Σε Αθηναϊκή ταβέρνα. Ναι, είναι μια είδηση αστυνομική. Είχε πάει και έτρωγε ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Μπακογιάννης. Είχαν συγκεντρωθεί οι γνωστοί αλήτες, οι οποίοι με κραυγές υπέρ του Φωτίνα του κάνανε λεκτικές επιθέσεις και με πολύ απειλητικές διαθέσεις. Αυτή την κατάνοια της ζωής μας δεν θα μπορούσε να τη φανταστεί κανένας κάποια χρόνια πριν. Και όμως όλα αυτά προειδοποιούν. Προειδοποιούν για τις μέρες που έρχονται, για τους καιρούς που έρχονται και για εκείνους οι οποίοι αυτές τις συμμορίες τις υπέθαρψαν, τις προστάτεψαν και δεν τις ακουμπάνε. Αγαπημένοι μου, είναι το πρώτο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Ακολουθεί η θεματική μας, που είναι το δεύτερο μέρος της παγκοσμιοποίησης. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, τον Δημοσθένη τον Δαβέτα, τον Λεωνίδα τον Αποσκήτη και τον Σπύρο τον Δημητρίου που παρευρέθησαν απόψε το βράδυ στην εκπομπή μας. Η Παναγιώτα ήταν ο τιμονιέρης του ήχου, η Σταυρούλα η Γιαννούτσου απήντησε εισάπαντα τα μηνύματα και την επιμέλεια της εκπομπής εκεί πάντοτε η Ροσέλα η Λανέ.